Αντιμέτωποι με δυσάρεστες εικόνες ήρθαν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου οι λουόμενοι στο Καρνάγιο, όπου άσπρη κοιλίδα επέπλεε στην θάλασσα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλας, κ. Απόστολο Χρόνη, το περιστατικό αυτό προήρθε από φρεάτιο, όπου λόγω των εργασιών κάποιος πέταξε σε αυτό είτε μπογιά είτε ασβέστη. Για αυτό το γεγονός, μάλιστα, έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Το λόγο ήρθαμε σήμερα εδώ και κάνουμε αυτοψία μαζί με τον κύριο Λογκάρη, τον τεχνικό διευθυντή της ΔΕΙΑΚ. Είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία και με τον ομίατρο, τον κύριο Παπαδόπουλο τον Χρήστο, και με το λιμεναρχείο φυσικά. Νομίζω ότι βρήκαμε το δράστη τελικά. Εδώ χτίζεται μια οικοδομή, ένα ξενοδοχείο, και βρήκαμε στις χαραμβρίων μέσα άσπρα νερά, ξεπλήματα πιθανόν από μπογιές ή από άλλες οικοδομικές εργασίες. Βρήκαμε και έναν κουβά. Περιμένουμε να έρθει το λιμεναρχείο τώρα να κάνει και το ίδιο την αυτοψία, γιατί κατά πάσα πιθανότητα από εδώ προερχόταν η κοιλίδα αυτή. Είπαμε και χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνη τη στιγμή, στείλαμε εμείς τα δικά μας συνεργεία, ήρθαν, είδαν ότι δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εμείς από δικό μας αγωγό, ούτε από κάποιο αντιλιοστάσιο, και από την πρώτη στιγμή πιθανολογήσαμε ότι μάλλον πρόκειται για κάτι τέτοιο. Κάποιος έριξε ή ξεπλήματα μπογιάς ή μπογιά ή από κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, λευκό σοβά ίσως, μέσα στη θάλασσα. Συνέβη και στο παρελθόν αυτό, και πέρσι είχαμε το ίδιο πρόβλημα στην Καλαμίτσα. Όταν πήγαμε πέρσι και βρήκαμε ποιο φρεάτιο έγινε η ζημιά, κανείς από τη γειτονιά δεν υπέδειξε τον υπεύθυνο. Κανείς δεν είπε ότι αυτός το έκανε. Τέλος πάντων, έχουμε καλέσει και τη Δημοτική Αστυνομία εδώ, έχουμε καλέσει και το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε να γίνει αυτοψία και να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία για τα απαραίτητα πρόστιμα. Έχει βρεθεί ποιος το έκανε αυτή τη στιγμή? Νομίζουμε πως από εδώ έγινε, από αυτό το φρεάτιο εδώ στο Καρνάγιο. Την ίδια ώρα, άλλο ένα πρόβλημα αντιμετώπισε το πρωί της 3ης 18 Ιουλίου η ΔΕΙΑ Καβάλας, όπου στην περιοχή του Βύρωνα ο αγωγός για άλλη μία φορά μετατράπηκε σε συντριβάνι. Το σημείο από την άλλη πλευρά του δρόμου της οδού Φιλαδελφίας, και την προηγούμενη φορά στόχισε ένα κομμάτι, ένα τμήμα του αγωγού Φ 110. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Ένα κεντρικό κομμάτι αγωγού αστόχησε. Σε 7 και 5 συνέβη και έσπασε και σε άλλα τρία σημεία. Την ίδια στιγμή κατέρευσε και ο ομοιωτής που έχουμε βάλει επάνω στην οδό Ναυπλίου και σπάσανε σε τρία σημεία διαφορετικά. Στείλαμε άμεσα τα δύο συνεργεία. Είπαμε ότι το καλοκαίρι και κυρίως τώρα που είναι μέσω καύσωνα έχουμε μεγάλη κυκλοφορία του νερού. Οπότε έχουμε και πολλά πλήγματα, οπότε έχουμε και πολλές βλάβες. Το σημαντικό είναι πολύ σύντομα να αποκαθίστανται οι βλάβες, ούτως ώστε να έχει ο κόσμος αδιάλειπτα νερό. Αυτό κάνουν τα συνεργεία μας, τρέχουν μέρα νύχτα για αυτό το λόγο. Έχουμε σήμερα 7 συνεργεία στη Γύρα, βρίσκονται και στους οικισμούς και στην πόλη της Καβάλας. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν τελειώσει όλα, θα έχει αντιμετωπιστεί το σύνολο των βλαβών αυτών, οπότε θα συνεχίσουμε κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα δυστάρεστα φαινόμενα, αλλά μέση ζωή είναι. Όσο έχεις δίκτυα, θα έχεις και βλάβες. Η βλάβη αυτή αποκαταστάθηκε? Σε μισή ώρα περίπου θα δώσουν νερό κανονικά.